I present to you. Oh, like a like. Μάρκο, τα κορίτσια έχουν περίεργα πράγματα στο μπαν. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι για όταν περνάνε, ας πούμε, δύσκολες μέρες, καταλαβες. Θα σου ρωτήσω κάτι. Εκεί θα καταλήξουμε, στην κατοίκον διδασκαλία. Λέγε. Αυτό, γιατί είναι? Πού το βρήκες αυτό? Στο μπάνιο. Αυτό είναι μάλλον της Εύας για τις δύσκολες μέρες, δώστε μόνο. Όχι, δικό μου. Τι έχει η Εύα? Τίποτα δεν έχει η Εύα. Έχει μια δύσκολη μέρα. Εξαφανίσου. Ορίστε. Για τις δύσκολες μέρες μου είπαν ότι είναι. Μπαμπά, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει μαζί μας η Ιφηγένεια στο Παρίσι. Πάει και τελείωσε. Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ρώτα με ελεύθερο τι θέλεις. Εσένα, το πουλί σου είναι μεγάλο ή μικρό? Κοίτα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις. Τι λες, παιδί μου, φάει το φαγητό σου εκεί πέρα. Κάτι απορίες που έχει. Μπα. Κατάλαβα, μικρό είναι. Τρώτε. Ναι, εσένα περιμέναμε. Μπαμπά, τι ξυρίζουν αντίρροες μηχανή? Έχεις κάτι απορίες και εσύ ώρες. Ξυρίζουν οι κοπέλες τα πόδια τους. Και να μην ξαναπάρεις πράγμα το κοριτσιό. Να, δεν πράγμα. Ροζ μηχανή, μου κάνει εντύπωση. Συγγνώμη αν σε στεναχώρησα, αλλά ειλικρινά νομίζω ότι το παρακάνεις. Νομίζω ότι το παρακάνεις λίγο. Εσύ μικρή σιωπή. Μαύρο. Σούκαλος. Σούκαλος. Έτσι. 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 Για να δω τα χέρια σου. Μέσα. Μάλιστα. Μαρκαδόρος είναι. Τι? Ναι. Μπαμπά είναι από την ασφάλεια. Πες ότι δεν είμαι εδώ. Δεν είμαι εδώ. Ο πατέρας μου λέει ότι δεν είναι εδώ. Σου παρα... Πόσο? Σκούρα τα πράγματα, ε. Ράφηκε, παιδί μου, εσύ. Εσείς εκεί θα μείνετε. Τι έγινε, αυτό ήταν? Δεν έχει άλλο. Τελείωσε. Τα λεφτά μας πίσω. Oh, like a, I do it like a truck with me. Τι σημαίνει, παιδί μου? Δεν έχει χαρτί. Δεν σου έχω πει να κοιτάς αν έχει χαρτί πριν κάτσεις? Γιατί δεν κοίταξες? Κάτσε εκεί τώρα να υποστείς τις συνέπειες των πράξεών σου. Μπαμπά, εντάξει, βρήκα χαρτί. Αν σε απατούσε η Ελένη θα τη σκότωνες? Όχι, βέβαια. Εγώ πάντως θα τη σκότωνα. Δεν τα σηκώνω αυτά. Γεια, μπαμπά. Γεια σου, ομορφάντρα μου, γεια σου, στερνοπούλη μου. Τι μυρίζει έτσι, κολόνια? Είδες ο πατέρας σου, καθαρός και μυρωδάτος. Για πες μου, ποιο από τα δυο να βάλω? Αυτό. Κι εγώ αυτό θα διάλεγα. Έχεις ραντεβού με καμιά γκόμενα, μήπως? Ναι, αλλά θα ήθελα να μείνει μεταξύ μας. Όχι, ετοιμάζω ένα επίσημο τραπέζι για την Ελένη. Γιατί? Γιατί είναι η επέτειος του γάμου. 2 μήνες παντρευτήκαμε. Θυμάσαι που παντρευτήκαμε? Ναι, θυμάμαι. Φεύγεις τώρα που θέλω να κατουρίσω. Παιδί μου, άντε στο κρεβατάκι σου. Φοβάμαι να κοιμηθώ εκεί. Κακό είναι? Δεν είναι κακό, παιδί μου, αλλά γιατί φοβάσαι? Ο αδερφός είναι απλώς μια ίδιο θεία, δεν είναι δράκουλες. Ναι, ο Θανάσης έκανε άγρες πλάκες όσο ήταν βλάκας. Τώρα που είναι πολύ έξυπνος, θα κάνει χειρότερες. Δεν κοιμάμαι μαζί του. Ίσα ίσα τώρα θα συμμαζευτεί. Και η λέξη βλάκας να φύγει από το λεξιλογιό μας. Και όταν πρόκειται για τον αδερφό σου. Ένα παιδί που θα μας κάνει περήφανος διεθνώς. Πας γυρεύοντας, θα θέλει ο κόλος σου, μου φαίνεται. Ακούει το παιδί. Μιλήστε ελεύθερα. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Και τι γελάς, παιδί μου, εσύ? Το πιάσε το υπονοούμενο. Αυτός το πιάσε. Εμείς να δούμε πότε θα το πιάσουμε. Το υπονοούμενο. Σοβαρό της. Μπαμπά, κατουριέμαι. Προχωράμε. Μα κατουριέμαι. Γιατί δεν κατούρισες σπίτι της δεξίως, γιατί θα κατουρίσεις εσύ? Έλα, ρεζίλη γίναμε. Γιατί δεν κατουράνε σπουδαίοι? Ναι, όλοι κατουράνε, άντε. Πάμε, να γίνουμε ρεζίλη, τουαλέτες, τουαλέτες, έλα, έλα.